Μπότζιστ ή Μπόγγιστ C1 Pro. Πάντα ανοίξουμε και Repack μου λέει, DHL μου λέει, κάτσε να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Είναι ένα πατίνι στα 600 βατ με 45 χιλιόμετρα τελική και 40 χιλιόμετρα από ό,τι μας λέει αυτονομία. Με ανάρτηση εμπρός και πίσω, μάλλον, τι τα λέω. Κλείνω, δένω, το βλέπουμε έτοιμο. Δύο πραγματάκια. Να δούμε λίγο το πατίνι. Και παιδιά, θα γίνει αναλυτικό review. Μ' αρέσει. Και φαίνεται, παιδιά, αρκετά καινοτόμο. Πολύ. Οκ. Okay. Λοιπόν, και ξεκινάω από πίσω. Φως. Εδώ μας λέει προσοχή να μην καβαλάτε δύο άτομα πάνω, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, και με ρωτάτε για τα πατίνια, να ανεβαίνουμε δύο παιδιά, το πατίνι είναι για έναν, δεν είναι για δύο ούτε για 22. Είναι επικίνδυνο να ανεβαίνετε δύο άτομα πάνω. Λοιπόν, η σέλα από ό,τι είπαμε έχει ανάρτηση δική της, εκτός από τα ελαττήρια που έχει από κάτω, είναι πάρα πολύ καλή και βολική, θέλει λίγο σφίξιμο βέβαια. Και εδώ είναι η φόρτιση και μάλιστα με διπλό από κάτω. Βγάζεις αυτό και μετά το άλλο για να μπορέσεις να φορτίσεις. Στεγανότητα, προσεγμένη δουλειά. Lock, κάτω λοκάρι, για να μην πατήσει το κουμπί να κλείνει το τιμόνι. Ανάρτηση και μπροστά. Κοίτα εδώ. Υπογωνία. Ψαλιδωτό. Και πίσω. Δισκόφρενο πίσω. Ταμπούρο μπροστά. Φρενάκι, έρχεται εδώ. Το cable management δεν είναι κακό, πολλές βίδες όμως, έτσι, τις βλέπετε ούτως ή άλλως. Μάρκα, Bogist σε ένα Pro. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το παλάκια. Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού, δηλαδή αν θέλω εγώ να βάλω τη σέλα κάτω και να καθίσω, μπορώ να το βάλω τέρμα κάτω και να πάω μια χαρά, αφού βέβαια ασφαλίζω πρώτα το τιμόνι πολύ εύκολα. Εδώ μας δείχνει ότι το συγκεκριμένο με τις 48 volt 13 αμπέρ ή 13.000 μιλιαμπερόρια, όπως έχουμε πάντα να λέμε, και οθονίτσα. Alright, να φύγει και αυτό από πάνω. Κουμπάκι εδώ για να την ενεργοποιήσω. U1. Κάτι άλλο, όχι, σβήνει. Παιδιά, τα λέμε σύντομα. Οπα.